Θέλω να θυμίσω, με αφορμή τη σημερινή συζήτηση, που έχει να κάνει πέρα από τα ζητήματα που ανοίγουν για το δημόσιο σύστημα υγείας, τα επιδημιολογικά δεδομένα, όλα όσα τέλος πάντων υπόθηκαν από τους δύο υπουργούς, τον πρόεδρο του ΕΟΔΕ και τον κύριο Τσόδρα, ότι το Νοέμβριο, όταν είδε το φως της δημοσιότητας, αν θέλετε, αλλά και στο δημόσιο λόγο και ενδεχομένως αντιπαράθεση, τα ζητήματα διαφάνειας για την αντιμετώπιση της πανδημίας, αυτό που είχαμε τονίσει, κύριε πρόεδρε, ήταν ότι και είχαμε υποδείξει, αν θέλετε, ως μοναδικό τρόπο για να σταματήσει αυτού του τύπου, να σταματήσουν αυτού του τύπου οι αμφισβητήσεις γύρω από την καταγραφή, τον τρόπο δηλαδή καταγραφής των κρούσματων, είναι ποιος, η κυβέρνηση, χωρίς καμία καθυστέρηση και με διαφάνεια, πλήρη διαφάνεια, να ενημερώσει για τα αναλυτικά στοιχεία και για τη διαδικασία που ακολουθείται σχετικά με την ενημέρωση του Εθνικού Μητρώου Ασθενών COVID-19. Επίσης, είχαμε τονίσει την ανάγκη δημοσιοποίησης των πρακτικών της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, με βάση την οποία θα έπρεπε να λαμβάνονται και οι πολιτικές αντίστοιχα αποφάσεις. Το δεύτερο, σε ό,τι αφορά τη διαφάνεια, όμως, κύριε πρόεδρε, φυσικά, η διαφάνεια δεν αφορά όμως μόνο αυτό το επίμαχο θέμα, αν θέλετε, της περίοδου εκείνης που ξεκίνησε τότε τουλάχιστον, για την καταγραφή των κρουσμάτων. Κατά τη γνώμη μας αφορά και την ενημέρωση για κρούσματα σε μια σειρά κρίσιμους χώρους, όπως είναι για παράδειγμα οι χώροι εργασίας, δουλειάς, για τα οποία υπάρχουν επανειλημμένες καταγγελίες στο παρελθόν, στο προηγούμενο διάστημα, αν θέλετε και στο πρώτο, αλλά κυρίως μετά το καλοκαίρι, στο δεύτερο κύμα της πανδημίας. Καταγγελίες λοιπόν μαζικών φορέων για απόκρυψη, παραπληροφόρηση στοιχείων, αλλά δείτε και η ίδια η πραγματικότητα είναι αυτή η οποία ανέδειξε τόσο το προηγούμενο διάστημα, αλλά αν θέλετε και τα τελευταία πρόσφατα συμβάντα, γεγονός που δείχνει και το πώς οργανώθηκε και συνεχίζει να μην είναι οργανωμένο κατάλληλα, αλλά και παράλληλα να υλοποιείται ο προληπτικός έλεγχος και μάλιστα με μαζικά τεστ, το τονίζω, σε χώρους εργασίας. Ανταυτού τι γίνεται, τι λένε και, τα τελευταία στοιχεία με βάση τις καταγγελίες εργαζομένων, σωματείων κτλ. Ότι ο εργαζόμενος ή οι εργαζόμενοι εξωθούνται, το να εξαναγκάζονται, το να πάνε να πληρώνουν από την τσέπη για να κάνουν τα προληπτικά τεστ, τα rapid, τέλος πάντων, PCR κτλ. Που τους θέτουν οι εργοδότες ως προϋπόθεση για να προσέλθουν στην εργασία. Με ότι αυτό συνεπάγεται από την τσέπη τους. Ένα παράδειγμα λέω, υπάρχουν πάμπολα τέτοια. Δείτε τώρα. Επίσης διαφάνεια, τρίτο σημείο. Δεν σημαίνει επίσης η ανάδειξη των προβλημάτων στο δημόσιο σύστημα υγείας. Πρωτοβάθμιο, δευτεροβάθμιο, κυρίως το πρωτοβάθμιο αν θέλετε, με την ιδιαίτερη βαρύτητα που έχει και στον τομέα της πρόληψης, που θα μπορούσε, αν ήταν οργανωμένο και στελεχωμένο και όχι απαξιωμένο και εγκαταλειμμένο, με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων. Είναι διαχρονικό ζήτημα και πρόβλημα. Θα μπορούσε να διαδραματίσει πολύ καλύτερο ρόλο και στο κομμάτι της πρόληψης σε ό,τι αφορά την επιδημιολογική ανίχνευση, το βάζουμε αυτό τον όρο, επιτρέψτε μου, του πληθυσμού, συμβάλλοντας ένα οργανωμένο πρωτοβάθμιο σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στη δουλειά, την επιτελική, αν θέλετε, όπως θέλετε χαρακτηρίζει, το ακούστηκαν διάφορα, την επιτελική δουλειά που ασκεί, αν θέλετε, και ο ΕΟΔΗ. Έχοντας λοιπόν ένα πρωτοβάθμιο σύστημα στελεχωμένο, οργανωμένο, επαρκώς και με προσανατολισμό κυρίως στην πρόληψη, γιατί αυτή είναι η βασική του λειτουργία από τα προηγούμενα χρόνια, που θα μπορούσε να γίνει και δεν έγινε, και αυτό είναι συνειδητή επιλογή όλων, επαναλαμβάνω, των κυβερνήσεων. Λοιπόν, σε αυτή τη βάση λοιπόν θα είχαμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα, όχι μόνο στην πρόληψη, στην αναχέτηση, κατ' επέκταση ενδεχομένως της διασποράς και πολύ δεν περισσότερο την περίοδο αυτή που ξεκίνησε φυσικά και ο εμβολιασμός. Και δείτε τώρα, είναι πρόκληση να ακούγονται ορισμένα πράγματα, τα απολαμβάνουν οι υπουργοί, δικαίωμά τους, πολιτική τους θέση είναι αυτή, πρακτική είναι αυτή, δεν πρόκειται να αλλάξει, δεν έχουμε εμείς ως Κομμουνιστικό Κόμμα καμία αυταπάτα, αλλά είναι, επαναλαμβάνω, η πρόκληση και περιγραφή μιας εικονικής πραγματικότητας. Διότι
Λέτε για παράδειγμα, το ακούω και στις επερωτήσεις που κάνουμε, στη συζήτηση, στον κοινοβουλευτικό έλεγχο και στα νομοσχέδια που συζητήσαμε για παράδειγμα την προηγούμενη εβδομάδα, τι λέει η κυβέρνηση, το αντίστοιχο το Υπουργείο Υγείας. Εμείς αξιοποιούμε και στηριζόμαστε πάντα στα επιστημονικά κριτήρια προκειμένου να λειτουργήσουμε. Να. Έχει την Επιστημονική Επιτροπή. Προτείνει μέτρα. Εγώ το αφήνω αυτό. Όμως με επιστημονικά κριτήρια δεν γίνεται, για παράδειγμα, και στελέχος των νοσοκομείων. Γιατί επιστημονικό κριτήριο είναι το Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας, που έχει 5 παθολόγους και καλείται να συνδράμει ως κορονονοσοκομείο, μιας νόσου δηλαδή νοσοκομείο, με 5 παθολόγους, όταν τα επιστημονικά δεδομένα λένε για 30. Δεν μπορεί να λες ότι έχω 18 μονάδες ΜΕΘ και 8 κρεβάτια κλίνες ΜΕΘ και 8 κλίνες ΜΑΦ, που λειτουργούσαν προ-πανδημίας, και ξαφνικά το Γενικό Νοσοκομείο να έχει 31 κρεβάτια ΜΕΘ, προσθέθηκαν δηλαδή άλλα 15, τα οποία προήλθαν πώς. Δίπλα, στην ουρολογική για παράδειγμα, στο κρεβάτι, το κλασικό κρεβάτι νοσηλείας, κοινής νοσηλείας θαλάμου, βάζουμε έναν αναπνευστήρα και ένα μόνιτο και τον ασθενή διασωληνωμένο. Αυτό τώρα είναι παροχή υπηρεσιών. Τι, τον οξυγονώνουμε δηλαδή επαρκώς, όταν οι απαιτήσεις COVID αρρώστου είναι... Να μην πω τώρα σε λεπτομέρειες, τα ξέρετε ενδεχομένως. Λοιπόν, όλοι τα γνωρίζουν πλέον και πολύ δε περισσότερο που δεν υπάρχει και το αντίστοιχο προσωπικό για να συνδράμει. Γιατί δεν μπορείς να ανταποκριθείς σε τέτοιες ανάγκες νοσηλείας διασωληνωμένου ασθενή που το μετέτρεψε την κλινική, την ουρολογική σε ΜΕΘ, τάχα μου κλινική, να είσαι την νοσηλεύτρια της ουρολογικής με 25 και 30 χρόνια προϋπηρεσία. Να μην πω για γιατρούς εντατικολόγους, αυτό είναι ένα μικρό παράδειγμα που έχει να κάνει όμως με τον κανόνα, κύριε Πρόεδρε, και η κατάσταση είναι τραγική. Και εδώ το υγειονομικό κίνημα, αν θέλετε οι γιατροί, οι νοσηλευτές, στα νοσοκομεία, όλο το προηγούμενο διάστημα και μέσα στην πανδημία και πριν την πανδημία, αναδείκνυαν αυτό το ζήτημα. Και τι ζητούσανε? Μαζικές προσλήψεις προσωπικού, πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, στήριξη με υλικοτεχνική υποδομή των νοσοκομείων, των κέντρων υγείας αντίστοιχα. Και βεβαίως μέσα στην πανδημία και με όλο αυτό που συνέβαινε και την αδυναμία του δημόσιου συστήματος να ανταποκριθεί σε πολλές περιπτώσεις, τις περισσότερες δηλαδή, επίταξη του ιδιωτικού τομέα και αξιοποίηση του ιδιωτικού τομέα. Και όταν λέμε επίταξη, επίταξη. Και επίταξη δεν είναι αυτά τα δύο παραδείγματα που αναφέρατε τη Θεσσαλονίκη, κύριε Υπουργέ, γιατί γελούσαν και κάθε πικραμένη που είναι πικραμένη και Θεσσαλονίκη και όλη η Ελλάδα. Και μην μας λέτε τώρα εδώ πέρα πράγματα τα οποία δεν στέκουν. Το ότι αξιοποιήθηκαν δύο ιδιωτικά τα οποία χρωστούσαν στους εργαζόμενους και ήταν σε επίσκεψη εργαζόμενοι και στέλνατε περιστατικά non-COVID για παράδειγμα ή να ανοίξουν τα νοσοκομεία που μετατράπηκαν όλα τα νοσοκομεία σε νοσοκομεία μίας νόσου. Παράλληλα όμως τις διεκδικήσεις, αυτά διεκδικούσαν οι εργαζόμενοι που κατά τα άλλα τους χειροκροτούσαμε ή τους χειροκροτούσατε την άνοιξη αργότερα. Ακούσαμε και από το βήμα τη μνήμα για τους υγειονομικούς που συμβάλλουν με την ψυχή τους, με όλα πολλά κοσμητικά επίπεδα μπορεί να προσθέσει. Όμως αυτούς τους υγειονομικούς όταν βγήκαν και βγαίνουν να διεκδικούν, τους στέλνετε τα ΜΑΤ, τους λιδωρούν, τους προπυλακίζετε, τους βρίζετε και μάλιστα τους αντιμετωπίζετε και αξιοποιώντας βεβαίως και τους μηχανισμούς στα νοσοκομεία με μεταθέσεις, με μεταθέσεις εκδικητικού, εγώ λέω τη λέξη, χαρακτήρα. Και δύο λόγια, κύριε Πρόεδρε, σε ό,τι αφορά το ζήτημα του εμβολιασμού. Εμείς αυτό που λέμε και το είπαμε και το ξαναλβάζουμε στην συζήτηση είναι ότι και αυτή η διαδικασία είναι μακροχρόνια, θα είναι μάλλον μακροχρόνια. Δεν θα πρέπει όμως να αποτελέσει άλοθη για να μην προχωρήσει η αναγκαία θωράκιση του δημόσιου συστήματος υγείας και τα μέτρα προστασίας σε κρίσιμους χώρους εργασίας, στην εκπαίδευση, στα μέσα μεταφοράς κτλ. Δεν πάρθηκε κανένα μέτρο στην εκπαίδευση. Μάσκα και αντισηψία, τα υπόλοιπα που πήγαν περίπατο με επιστημονική κατεύθυνση ήταν αυτά. Δεν έκανε και μέσα μαζικής μεταφοράς. Αποσυμφόρηση. Πώς έγινε αποσυμφόρηση? Με τα 200 και 300 τάχα μου λεωφορεία που πάρθηκαν στην Αθήνα που χρειάζονται χιλιάδες. Να μην πούμε για τις άλλες πόλεις, Θεσσαλονίκη και ούτε καθεξής. Συμφωνούμε και βέβαια δεν έχουμε κανένα λόγο ότι τα εμβόλια είναι αναγκαία.
όμως δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τις τεράστιες ελλείψεις στο δημόσιο σύστημα υγείας, αλλά και στα μέτρα πρόληψης μπροστά και ειδικά στο τρίτο, στο νέο κύμα της πανδημίας. Επίσης, κύριε Πρόεδρε, είχαμε πει πως η Ελλάδα δεν θα πρέπει να εξαρτάται, και το λέμε και τώρα βέβαια, η Ελλάδα δεν θα πρέπει να εξαρτάται από τις συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με κάποιες φαρμακοβιομηχανίες, που υπηρετούν και άλλες σκοπιμότητες, και ότι θα πρέπει να υπάρχει πρόσβαση σε όλα τα διαθέσιμα εμβόλια που είναι ασφαλή και αποτελεσματικά, ώστε να υπάρχει επάρκεια και να επιτευχθεί έγκαιρο μαζικός εμβολιασμός. Θυμίζουμε πως ζητήσαμε και ζητάμε να δοθούν στη δημοσιότητα τα συμβόλαια που έχει υπογράψει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις συγκεκριμένες εταιρείες, τα οποία δεν έδινε, αυτά τα ζητήσαμε και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωκοινοβουλευτική μας ομάδα, και εκεί επικαλέστηκαν το εμπορικό απόρριτο. Τώρα, η πορεία των εξελίξεων ήρθε να επιβεβαιώσει, εμείς λέμε και με τραγικό τρόπο, μάλιστα, τις εκτιμήσεις και τις θέσεις μας. Δηλαδή, οι μεγάλες καθυστερήσεις, τις παραδόσεις, οι εμπορικοί πόλεμοι και οι ανταγωνισμοί οι γεωπολιτικοί, η προνομιακή μεταχείριση ισχυρών κρατών σε βάρος πιο αδύναμων αποδεικνύουν του λόγου το αληθές. Και δεύτερον, το ότι συμβαίνουν όλα αυτά απορρέουν από ένα ακριβώς γεγονός. Αυτό δηλαδή ότι τα εμβόλια, τα φάρμακα αποτελούν χρυσοφόρα εμπορεύματα. Έτσι η έρευνα, η παραγωγή και η διανομή τους αντίστοιχα υποτάσσεται πού? Στα κέρδη και τους ανταγωνισμούς μεταξύ των μεγάλων ομίλων και φυσικά των αντίστοιχων κρατών, των καπιταλιστικών κρατών. Και σε αυτή τη βάση το ζήτημα για εξαγορά πατέντας που ανοίγει ή άνοιξε, αν θέλετε, ναι, αλλά στην κουβέντα, είναι το πρόβλημα. Στην ουσία είναι ένας φαύλος κύκλος παζαριών και συμφωνιών, θα αποτελέσει μάλλον ένα κύκλο, φαύλο κύκλο παζαριών και συμφωνιών της φαρμακοβιομηχανίας. Να λοιπόν, γιατί και η πατέντα που συνδέεται άμεσα με την ιδιοκτησία, την καπιταλιστική δηλαδή ιδιοκτησία, πρέπει να καταργηθεί, εμείς λέμε, και αναδεικνύει η ανάγκη της κρατικής κοινωνικοποιημένης βιομηχανίας φαρμάκου, αλλά και της διεθνούς συνεργασίας για την παραγωγή της έρευνας, της μελέτης, της παραγωγής εμβολίων φαρμάκων και όχι μόνο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.